Με εξέλιξη στο θέμα της Κύπρου, στο θέμα του serial killer. Ένα θέμα που έχει συγκλονίσει όλη... Το Πανελλήνιο. Ποια... Ποιο Πανελλήνιο, το όλη την Ιφίλιο. Δηλαδή, πράγματα πραγματικά... Είναι ασύλληπτα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι ακριβώς. Ασύλληπτα πράγματα και έχουμε τον κύριο Νικολάου στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Νικολάου. Γιάννη μου, τι εξελίξεις έχουμε στο θέμα της Κύπρου. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι για αυτό το τέρας, γιατί άνθρωπος, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τον αποκαλέσω, αυτόν τον 35χρονο μάλιστα κυρίαρχο της Εθνικής Φρουράς. Και πατέρα παιδιών, Γιάννη μου. Πατέρα παιδιών. Πατέρα, τέρας παιδιών. Συγχώρεσέ με, Τζίνα. Ας μείνουμε στο ρεπορτάζ, διότι πραγματικά οι ειδήσεις όπως αυτές με σοκάρουν σε προσωπικό επίπεδο. Όλους μας. Να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή οι αρχές σε δύο κατευθύνσεις συνεχίζουν τις έρευνές τους. Η πρώτη αφορά σαφώς την αναζήτηση των πτωμάτων που έχει σκορπίσει στο διάβα του. Σύμφωνα με την ίδια του την ομολογία, σε δύο λίμνες δηλαδή, και η δεύτερη την αναζήτηση των ιχνών της εγκληματικής του διαδρομής, αλλά και των κινήτων, του. Τώρα, οι κυπριακές αρχές είχαν ζητήσει και ευτυχώς έλαβαν και από σήμερα στις έρευνες παίρνουν μέρος 5 ειδικά στελέχη της Scotland Yard, τα οποία θα παίξουν πραγματικά καθοριστικό ρόλο στη συνέχιση των ερευνών. Μιλάμε για εμπειρογνώμονες, το έργο των οποίων είναι πραγματικά κορυφαίο στη χώρα τους. Δεν μας στείλανε δηλαδή, σαν να λέμε, τίποτα τελευταίους. Οι Βρετανοί συνδράμουν πραγματικά. Πρόκειται για έναν ιατροδικαστή, δικανικό κλινικό ψυχολόγο, ειδικό σύμβουλο για θέματα πολλαπλών δολοφονιών από ένα δράστη, ειδικό ανακριτή εκπαιδευμένο σε υποθέσεις κατά συρροή δολοφόνων και ειδικό εμπειρογνώμονα σε πολύπλοκες αστυνομικές υποθέσεις. Γιάννη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μας στέλνουν την αφρόκρεμα της Σκοτλανδιά. Πιστεύω ότι θα δοθεί λύση, διότι μιλάμε για πάρα πολλά άτομα εξαφανιστέντα ή καλύτερα γυναίκες οι οποίες έχουν εξαφανιστεί και τις οποίες έχει στοχεύσει πλέον η Κυπριακή αστυνομία ότι πιθανότατα αυτός ήταν και ο δολοφόνος τους. Για τα κίνητρά του, τι λέει ο ίδιος? Υπάρχει κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό? Τίποτα. Δεν αποκαλύψει τίποτα, Τζίνα. Το μόνο που κάνει μέχρι στιγμής, όπως έχει αποδειχθεί, είναι τελικά να παραπλανεί τις αρχές, στέλνοντάς τις μία από τη μία λίμνη στο άλλο φαράκι και από το φαράκι στο τάδε βουνό. Μετάνοια δεν δείχνει πάντως. Συγγνώμη, δεν ακούω καλά. Μετάνοια, λέω, δεν δείχνει. Όχι, είναι κοινικός. Αμετανόητος. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι αρχές... Το αρχικό τους πόρισμα σχετικά με το ψυχολογικό του προφίλ... Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός προφανώς είχε μικρό μόριο και γι' αυτό στραγγάλιζε τις γυναίκες. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε περί τι πέρατος επρόκειτο. Όκο. Ναι. Ο Παπαχρόνης δηλαδή μόνο μπορεί να τον συναγωνιστεί, ο οποίος... Όχι, δεν συναγωνίζεται κανείς, έτσι. Άνθρωπος. Είναι τίποτα. Σκότωνε ο άνθρωπος, σκότωσε μικρά παιδιά, δηλαδή έλεος. Αγαπητέ κύριε Νικολάου, αυτό που με ενοχλεί στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό το ανθρωπόμορφο κτίνος που έκρυβε μέσα. Ξέρετε, εγώ έχω σταματήσει πλέον να ακούω τη μόνιμη δικαιολογία. Με παράτησε η κοπελιά μου, με παράτησε η φίλη μου, με χώρισε η γυναίκα μου και βγάζω όλο το μίσος που έχω σε κάθε γυναίκα που βρίσκω. Εντάξει. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί. Νικητής, λέει ο Αριστοτέλης, δεν είναι αυτός λέει, που σε μια μάχη θα νικήσει τον εχθρό του. Νικητής είναι αυτός που νικάει τα πάθη του. Επειδή λοιπόν και εγώ πρόσφατα και κάθε άνθρωπος έχει περάσει ένα διαζύγιο. Το θέμα είναι να βρεις τον εαυτό σου. Και αυτές οι ανθρώπινες υπάρξεις, αυτές οι ταλαιπωρημένες υπάρξεις, αυτές οι γυναίκες που δέχτηκαν να πάνε και να μοιραστούν μια συντροφιά με αυτό το τομάρι που επειδή είχε χωρίσει με τη γυναίκα του έψαχνε να βρει ένα στήριγμα, να βρει έναν άνθρωπο, να μιλάει τις νύχτες που πολλοί δεν έχουν αυτή την ικανότητα και τολμούσε να τη σκοτώσει, είναι τομάρι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν ήταν
αυτό που είπατε προηγουμένως. Εμένα με ενδιαφέρει το τομάρι αυτό που σαν τομάρι κάποιες γυναίκες πηγαίνανε μαζί τους για να βρούνε λίγες στιγμές ευτυχίας. Ας πήγαινε να κρεμαστεί. Ούτε αν τον ικανοποιούσε, γιατί το... Είναι να τρελαίνεσαι. Πραγματικά από το τηλέφωνο αδυνατό να σας ακούσω καλά. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι ο άνθρωπος αυτός ομολόγησε επί της ουσίας ότι αυτές τις γυναίκες, όπως και είπε μία φίλη ενός εκ των θυμάτων, τις βελέαζε όχι για συντροφιά, τις βελέαζε με χρηματικό αντίτιμο, διότι ήταν Φιλιππινέζες στο πλήστον, προκειμένου να εργαστούν στην υγεία του και να τον φροντίζουν. Και πληροφορίες λένε... Μάλιστα και τις πρώτες δύο γυναίκες. Γιάννη μου, πληροφορίες λένε ωστόσο ότι ψάρβε τα θύματα του μέσω κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Άρα λοιπόν... Και τα παιδιά... Τα παιδιά το τομάρι έχει δύο παιδιά στην ηλικία αυτών των κοριτσιών που σκότωσε. Το κάθαρμα. Τι δικαιολογείς. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Έτσι, καλώς, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ θα ήθελα μετά το πέρας των ανακρίσεων, αγαπητέ κύριε Νικολάου, και αφού βρεθούν και όλα τα υπόλοιπα θύματα αν υπάρχουν, να αναπαυθεί η ψυχή τους, μαζί να του δώσουν και ένα κομμάτι σκηνή. Ναι. Να κρεμαστεί! Δεν για να μην το βγάλουν ζωντανό! Το θέμα πραγματικά είναι ένα θέμα που δεν το αντέχω. Ένα θέμα που δεν το αντέχω. Εδώ έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είναι θέμα που κανείς δεν μπορεί να σχολιάσει. Ξέρετε, πόση ανομαλία τον κατέχει. Και λυπάμαι, αλλά και εμένα με προσπερνάει αυτό το ρεπορτάζ εγκεφαλικά και ψυχολογικά. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Είναι κάτι το θέμα είναι να συμπληρώσω λίγο το ρεπορτάζ. Ξεπερνάει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ότι όταν δηλώνει τις γυναίκες εξαφανισμένες, λέει στην αστυνομία, η αστυνομία λόγω ενός ηλιθίου νόμου της Κυπριακής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας απαγόρευε, λέει, να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου εάν δεν βρει το πτώμα. Δηλαδή, την πρώτη γυναίκα που σκότωσε και εξαφανίστηκε, εάν με την καταγγελία αυτόματα άνοιγε το τηλεφωνικό απόρριτο των συνομιλιών, θα είχαν βρεθεί με ποιους μιλούσε. Έχει ένα παραθυράκι ο συγκεκριμένος νόμος, γιατί μπορεί να είναι οικειοθελή εξαφάνιση, έτσι. Αν δεν βρεθεί κάτι, δεν μπορεί όμως, να ανοίξει τα απόρριτα. Εγώ μπορεί να θέλω να εξαφανιστώ. Να μην έχω επαφή με κανέναν. Δεν μπορεί ο άλλος να μου ανοίξει τα προσωπικά μου. Ισχύει και εδώ νομίζω στην Ελλάδα αυτό, ότι αν δεν υπάρχει πτώμα, δεν υπάρχει υπόθεση. Τώρα σκέφτονται να το αλλάξουν. Κύριε, να εξαφανιστείς και όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Τώρα έχουμε ξεκουράσει το μυαλό. Γιάννη μου. Από εκεί και πέρα έχει εξαφάνιση. Σε αφήνουμε εδώ. Αν έχουμε εξελίξεις, μιλάμε σε λίγο. Και να περάσουμε τώρα σε... Το μακάβριο έργο του που να έχει σταματήσει τουλάχιστον εκεί. Ναι, δεν θέλω άλλες εξελίξεις. Πραγματικά στο συγκεκριμένο θέμα δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Νικολάου και να περάσουμε σε ένα θέμα που μας παραξένεψε όλους.